Πάμε στη Δερίνια. Εκεί είναι ο δήμαρχος της Δερίνιας, ο κύριος Άντρος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βαβλή, θα είστε στο ακροατές. Έχει ανοίξει το δόφραγμα, τι γίνεται εκεί τώρα? Όχι, δεν άνοιξε το δόφραγμα. Εγώ είμαι μέσα τώρα, αλλά δεν άνοιξε ακόμα. Η ώρα 12 θα ανοίξει κύριε Βαβλή, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. 12. Ναι. Αν όλα πάνε καλά. Θα γίνει μια τελετή εκεί, απλά θα φύγουν τα σειρματοπλέγματα και θα αρχίσει η διέλευση των αυτοκινήτων κανονικά. Τίποτα δεν θα γίνει η τελετή, εξάλλου δεν υπάρχει λόγο για πανηγυρισμούς. Η Δερίνια έχει ακόμα ένα οδόφραμα, είναι το οδόφραμα Στροβιλίο. Μάλιστα. Η ώρα 12 θα δοθεί ο δρόμος ηλεφόρος αμοχώς του στην κυκλοφορία από την αστυνομία και θα επανενωθεί με την οδό Δερίνιας που έρχεται από την αμοχώς των προς τη Δερίνια. Μάλιστα. Εκεί πολύ πιθανόν κάποιοι πολίτες, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, να περπατήσουν μέχρι το τέρμα της οδού Δερίνιας στην Αμόστον και μετά να επιστρέψουν πίσω. Για ποια, τι αποστάση είναι αυτή που μας έχετε περιγράψει ούτε τώρα? Ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι. Ούτε ένα χιλιόμετρο. Ούτε ένα χιλιόμετρο. Ναι. Μάλιστα, και θα είναι περιμετρικά από την κλειστή πόλη της Αμοχώστου που θα διέρχεται ο δρόμος. Δεξιά και αριστερά είναι αριστερά είναι η κάτω Δερίνια που είναι το κατεχόμενο μέρος της Δερίνιας, μέρος του 75% της κατεχόμενης γης μας. Δεξιά του δρόμου είναι άλλη μέρος της Δερίνιας και μετά έρχεται ο Άγιος Μέμνονας και η περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου και φτάνει στο σημείο της Αγίας Ζώνης, ο δρόμος. Μάλιστα. Είναι περιοχές τις οποίες θα δούμε για πρώτη φορά μετά το 1974, έτσι, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα οι Ελληνοκύπροι να κυκλοφορήσουν σε αυτές τις περιοχές. Σίγουρα το κομμάτι της κάτω Δερίνιας και του Αγίου Μέμνονα είναι για πρώτη φορά γιατί ήταν, εξακολουθεί να είναι φυσικά, είναι πρώτη φορά. Ναι. Από την παραλία, για τι αποστάση μιλούμε, έτσι προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ο κόσμος που μας ακούει. Από την κατεχόμενη παραλία της Δερίνιας, αν μπορούσαμε να πάμε, θα ήταν μόνο 500 μέτρα. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Κάποιος μέχρι την παραλία, το Κωνσταντία που λέμε της γλώσσας, είναι κοντά στην περιοχή των δικαστηρίων. Νομίζω με το αυτοκίνητο θα έφερε τουλάχιστον 10 λεπτά. 10 λεπτά. Σε ποιο βαθμό αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής η διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος, κύριε Καραγιάννη? Επειδή έχουν λεχθεί πάρα πολλά για τη σκοπιμότητα, σε τι θα εξυπηρετήσει, αν θα είναι άλλος ένας τρόπος διοχέτευσης τουριστών στις κατεχόμενες περιοχές κλπ. Τα γνωρίζετε, να μην τα παραλάβω εγώ. Ναι, εύλογο το ερώτημα σας. Κατανοητές και ανησυχίες κάποιοι που λένε ότι τα δοφράματα θα φέρουν πιο πολύ κόσμο στα κατεχόμενα, αλλά πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που προωθούμε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, υπάρχουν αντιδράσεις. Όμως για μας τουλάχιστον στην Δερίνια βλέπουμε ότι η διάνοιξη των δοφραμάτων ως ένα μέτρο οικοδόμησης της εμπιστοσύνης για να έρθουν οι δύο κοινότητες πιο κοντά, να βελτιωθεί η επαφή, η επικοινωνία, να προχωρήσουμε στο διάλογο, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την οποία ίσως να μας την παρουσίαζαν και κάπως διαφορετικά τόσα χρόνια, να μας ακούσουν και οι Τουρκοκύπροι, να γνωριστούν οι νέοι άνθρωποι. Εμείς κοντάρουμε πάρα πολύ πάνω στην επικοινωνία. Όταν λέτε σας την παρουσίαζαν κάπως διαφορετικά, τι ακριβώς εννοείτε? Βεβαίως περιέχει και το στοιχείο της αφέλειας η ερώτηση μου, αλλά θέλω να τα ακούσω από εσάς. Ναι, ξέρετε ότι δύσκολα κατανοούμε ότι η άλλη πλευρά έχει και αυτή τις δυσκολίες της, έχει και αυτή τις ανησυχίες της. Πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε πώς σκέφτεται και ο άλλος, και ο Κύπριος. Εμείς ξέρετε ότι μεγαλώσαμε στα σχολεία και μας παρουσίαζαν μια εικόνα διαφορετική για τους Κύπριους. Και μετά πολλοί συμπολίτες μας, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, όταν γνωρίσαμε είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό τους Κύπριους, είπαμε, μα δεν είναι έτσι τελικά τα πράγματα που μας τα έλεγα. Είναι και αυτοί άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς. Ναι, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Αρχίζοντας αυτή τη συζήτηση, μας είπατε ότι έχουμε εδώ οδόφραγμα στην περιοχή. Είναι αυτό το Στροβιλιόν, που δεν είναι και μεγάλη απόσταση από το οδόφραγμα που ανοίγει σήμερα στις 12. Αυτό το νέο οδόφραγμα, πώς ευελπιστείτε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή? Και δεν είναι μόνο οι Δερινιώτες, είναι και οι Παραλιμνίτες, είναι και οι κάτοικοι των χωριών εκεί της περιοχής. Να γνωρίσουμε και την άλλη πλευρά, κύριε Παυλίδη. Φυσικά δεν είναι της ώρα να συζητούμε αυτά τα θέματα, αλλά επειδή με ρωτάτε και έχετε κάθε απόλυτο δικαίωμα να ενημερώνετε και τους ακροατές σας, να σας πω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την επαφή και την επικοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο
Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάζουμε πάντα το οικονομικό ζήτημα μπροστά από όλα. Πρέπει να δούμε ότι η κοινωνία χρειάζεται την επαφή, την επικοινωνία, χρειάζεται να μιλούμε μεταξύ μας, γιατί δυστυχώς όταν δεν μιλούμε δεν μπορούμε να λύσουμε και τα οποιαδήποτε προβλήματα και τις διαφορές. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμε. Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει κάποιος περνώντας από το δόφρωμα της Δερίνιας προς τις κατεχόμενες περιοχές είναι τα πολύ έντονα σημάδια της κατοχής σε μια περιοχή η οποία τα κρατά κλειστά μέσα της από το 1974 μέχρι σήμερα, και εννοώ την κλειστή πόλη της Αμοχώς του. Ναι, σίγουρα και το καταλαβαίνω αυτό, είναι και κατανοητές και οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί και η συναισθηματική φόρτιση που πιθανόν να έχουν κάποιοι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι θα δουν και πρώτη φορά, όπως είπατε στην αρχή, το σπίτι τους. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι βασίζονται πάνω στις μνήμες, στις εικόνες που άφησαν πίσω τους το 1974, αλλά τις έχουν πάντα μέσα στο νου τους. Είναι κατανοητό. Εμείς είμαστε της νέας γενιάς. Κατανοούμε τους πιο παλιούς, οι οποίοι θέλουν να δουν τα σπίτια τους, θέλουν να πάνε στα σπίτια τους, αλλά παραλαμβάνω, κύριε Παυλή, εμείς δεν θέλουμε να ανοίγουμε τα θάματα απλώς για να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε από τη μία πλευρά στην άλλη. Εμείς προωθούμε τη διάνοιξη των θραμμάτων, στηρίζουμε τη διάνοιξη των θραμμάτων μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνης, γιατί θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά σε μια λύση του Κυπριακού. Πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον από ξένα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τη διάνοιξη αυτού του συγκεκριμένου οροθράματος, νομίζω αυτό λέει πολλά. Πέστε μας δηλαδή, υπάρχουν εκεί ξένα μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν στις 12 όταν θα ανοίξει, όταν θα περάσουν τα πρώτα αυτοκίνητα. Ήδη από χθες έχει φτάσει στη Δερίνια το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης, το ΑΡΤ, και θα καλύψει και σήμερα η ώρα 12 τη διάνοιξη του οροθράματος και από τις δύο πλευρές. Άλλα μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Ακόμα δεν είδα, αλλά από την ενημέρωση που είχα χθες μου είπαν ότι πολύ πιθανόν να έρθουν και άλλα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Τι πληροφορίες έχετε για το τι ακριβώς θα συμβεί στις 12? Απλά θα μετακινηθούν τα κυκλειδώματα εκεί για να επιτραπεί στα αυτοκίνητα να περάσουν? Ναι. Η αστυνομία μαζί με τα δημόσια έργα, οι οποίοι είναι άμεσα υπεύθυνοι για τη διάνοιξη του θάματος, θα δώσουν τον δρόμο στην κυκλοφορία, θα φύγουν αυτά τα κυκλειδώματα. Ήδη η αστυνομία είναι πανέτοιμη, εδώ και αρκετές μέρες έχει στελεχώσει τα σημεία ελέγχου, τα κουβούκλια, και αναμένουμε η ώρα 12 να ανοίξει το δόφραγμα. Υπάρχει συμφόρηση, είναι κάποιοι που αγωνιούν να περάσουν από το συγκεκριμένο δόφραγμα στα κατεχόμενα, ή είναι μια κανονική μέρα όπως τις υπόλοιπες? Δεν υπάρχει, όμως από εχθές και σήμερα το πρωί υπάρχει αρκετή κίνηση εδώ στο δόφραγμα. Αν πάνε όλα καλά, αυτό που ζητούμε από τον κόσμο είναι να συμμορφώνεται με τις υπολήψεις της αστυνομίας. Μάλιστα. Είναι αρκετοί όμως οι οποίοι θα επιχειρήσουν στις 12 ακριβώς να είναι οι πρώτοι που θα περάσουν, ή μεταξύ των πρώτων που θα περάσουν? Δεν μπορώ να ξέρω. Απλώς είπαμε εμείς ότι θα αφήσουμε τον κόσμο να δούμε πώς θα είναι η κίνηση. Μπορεί να περπατήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι οργανωμένο, αυτό είναι οργανωμένο που μας είπατε ότι θα κάνετε. Όχι, δηλαδή δεν, θα, συμβολικά θα περπατήσετε κατά μήκος του δρόμου έτσι? Ναι, αυτό, ναι. Μόνο αυτό. Ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο ή εσείς και κάποιοι άλλοι που... Όχι, όποιοι έρθουν εδώ, ήδη έχουμε ένα δικοινοτικό κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί με κονδύλια των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να συγκεντρωθεί κάποιος κόσμος εκεί και όποιοι επιθυμούν θα περπατήσουν. Πολλοί κάποια πάμε με τα ποδήλατα τους από την Δερίνια στην Αμμό. Και έχετε προγραμματίσει να συναντηθείτε κάπου στη μέση, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι? Αυτό θα το δούμε. Έτσι λένε τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Είναι κάποιοι που αντιδρούν στην κοινότητά σας για τη διάνοιξη αυτού του δοφράγματος? Ναι, το είπα πολλές φορές. Όταν προωθούμε κάτι το νέο, κάτι το διαφορετικό, είναι πολύ, πολύ πιθανό να υπάρχουν και αντιδράσεις. Ζούμε σε μια δημοκρατία και οποιασδήποτε αντιδράσεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, είναι κατανοητός. Όμως επαναλαμβάνω, η διάνοιξη των θραμμάτων μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αυτά αποτελούν πολιτική απόφαση η οποία έχει υπάρξει πριν 3,5 χρόνια, και τώρα λίγες ώρες πριν, 4 ώρες πριν, αναμένεται η υλοποίηση αυτής της πολιτικής απόφασης. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε και στις εικόνες από τηλεοράσεως, διότι ήδη εμείς στο ΜΕΚΑ είμαστε εκεί από το πρωί με ζωντανή σύνδεση. Σε λίγο στις 11 όταν θα αρχίσει η εκπομπή ενημέρωση τώρα να μεταδώσουμε και τις πρώτες εικόνες, και στις 12 σε ζωντανή σύνδεση να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, διότι δεν είναι μόνο το δόφρωμα της Δερίνιας που ανοίγει σήμερα, ανοίγει και το δόφρωμα της Λεύκας. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και ανάλογο, και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
για την κατανόηση και την υπομονή που υποδεικνύουν, συγγνώμη, και θα συνεργαστούμε και μαζί σας το μεσημέρι και όχι μόνο. Ναι, καλό είναι να συνεργαστείτε και να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να πάρουμε καλές εικόνες, αλλά και να είναι αντιπροσωπευτικό το ρεπορτάζ του τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.